Με επίσκεψη το απόγευμα της Παρασκευής στο Δήμο Μαντουδίου, λίμνης Αγίας Άννας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ολοκλήρωσε την περιοδία του στη Βόρεια Εύβοια. Ο κύριος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στο δήμαρχο Γιώργο Τσαπουρνιώτη και τους φορείς της περιοχής, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής θα είναι στο πλευρό των πληγέντων και θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα προβλήματά τους κοινοβουλευτικά. Δεν πρέπει να ξεχαστεί αυτός ο τόπος. Οφείλουμε να υπογραμμίζουμε την πολύ μεγάλη ανάγκη ολοκλήρωσης του αντισταθμιστικού έργου, που είναι το οδικό δίκτυο, να είναι σε προτεραιότητα, καθώς θα συντελέσει αποφασιστικά στις όποιες επενδύσεις και στη ροή ταξιδιωτών προς τη Βόρεια Εύβοια με ευκολότερο τρόπο. Εδώ υπάρχουν κάποια πολύ συγκεκριμένα θέματα που αφορούν και τη γραφειοκρατία και την αδυναμία αντίληψης των πραγματικών συνθήκων. Στην Ελλάδα υπάρχουν πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές όπου η γραφειοκρατία και οι ανατιμήσεις είναι το βασικό εμπόδιο για να υπάρχουν κατασκευές και ανακατασκευές. Γι' αυτό βασικό στοιχείο είναι να υπάρχει προσαρμογή του τιμοκαταλόγου βάσει των ανατιμήσεων, ώστε να υπάρχουν άλλα οικονομικά δεδομένα και να μπορούν οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια και να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους και να τα ανακατασκευάσουν. Όλα τα υπόλοιπα, αυτά που είπες, εγώ τα συνυπογράφω, διότι τα ζεις καθημερινά, είναι πράγματα οποία αφορούν το σήμερα, αλλά όπως είπες και το αύριο, διότι αν δεν υπάρχουν πολλές καλές θέσεις δουλειάς και η δημογραφία της περιοχής θα υπονομευτεί και η ανάπτυξη και η αειφορία. Όμως για μένα κρίσιμο είναι, το έχουμε πει και πέρυσι αυτό, να υπάρξει ένα πολύ μεγάλο αντισταθμιστικό έργο που θα αφορά τη Βόρεια Εύβοια. Και αυτό δεν μπορεί να είναι άλλο από τον οδικό άξονα. Μιλάμε για πάρα πολλά θέματα. Για μένα το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο που μπορεί να αξιοποιήσει αυτή ή η επόμενη κυβέρνηση, ώστε αυτό το πολύ μεγάλο έργο να υλοποιηθεί και όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε να είναι, Γιώργο μου, επιπροσθέτως σε ένα ευρύτερο αναπτυξιακό πλαίσιο. Τώρα, τι μπορεί να γίνει? Η αγροδιατροφή και ο τουρισμός είναι δύο βασικοί τομείς που, αν τους διασυνδέσουμε μέσα από ένα ποιοτικό τουρισμό, μπορούν να δώσουν στην περιοχή αναπτυξιακή πνοή με καλές θέσεις δουλειάς, ώστε τα προβλήματα που δημιούργησε αυτή η πολύ μεγάλη περιπέτεια με ευθύνη του κεντρικού κράτους να αναχαιτιστούν ή να δώσουν μία άλλη πορεία στον τόπο. Εγώ με μεγάλη χαρά ήρθα, παρακολουθώ από κοντά όσα συμβαίνουν, δυστυχώς όμως όλα πάνε με πολύ αργούς ρυθμούς. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο εδώ, συμβαίνει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, διότι εμείς, και εγώ είμαι από σεισμόπληκτη περιοχή από τα Καλοχώρη και εκεί, όλα πάνε με ρυθμούς χελώνας. Δεν μπορεί να είναι σε ομοιρία χιλιάδες Έλληνες πολίτες, διότι υπάρχει μια γραφειοκρατία η οποία αδυνατεί να αγκαλιάσει τις πραγματικές ανάγκες, τις πραγματικές αγωνίες των ανθρώπων που βιώνουν τόσο μεγάλες περιπέτειες. Ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας επισήμανε το μέγεθος της καταστροφής που υπέστη η περιοχή. 370.000 στρέμματα καταστραμμένα, πάνω από 30 κοινότητες και οικισμοί που κάηκαν, 900 ακίνητα εκ των οποίων τα 300 ολοσχερώς και έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα, άλλα 300 κίτρινα και 300 με μικρότερες ζημιές. Σήμερα που μιλάμε δεν έχει ανακατασκευαστεί ούτε ένα, σημείωσε ο κύριος Τσαπουρνιώτης. Ένας Δήμος ο οποίος, θα έλεγα, έχει υποστεί τη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή από την δημιουργία του ελληνικού κράτους. Μιλάμε για 370.000 στρέμματα κατεστραμμένα, πάνω από 30 κοινότητες και οικισμοί που κάηκαν, 900 ακίνητα, εκ των οποίων 400 ολοσχερώς έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα, άλλα 300 κίτρινα και 300 με μικρότερες ζημιές. Σήμερα, ακόμα που μιλάμε, δεν έχει κατασκευαστεί ούτε ένα. Η πρώτη κατεδάφιση έγινε σήμερα το πρωί. Συμβολικό, δεν ξέρω που ήρθατε και στο Δήμο. Μετά από πολλές πιέσεις, 10 και πλέον μηνών, έγινε η χρηματοδότηση σήμερα κιόλας. Σήμερα πιστώθηκαν τα χρήματα.
Θα είμαστε στο πλευρό σας. Ξέρουμε τα προβλήματα, ξέρουμε τις αδυναμίες, ξέρουμε πολύ καλά πόσο ακριβά πληρώσατε το επιτελικό χάος του κύριου Μητσοτάκη και κατά τη διάρκεια της καταστροφής αλλά και μετά με όλες αυτές τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται. Πρόσθεσε κατά τη διάρκεια σύσκεψης με τον Δήμαρχο Εστίας Εδιψού Γιάννη Κοντζιά και φορείς της περιοχής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ επισήμανε ακόμη την ανάγκη αναζωογόνησης δεκάδων αγροτικών δραστηριοτήτων που ήταν συνδεδεμένες με το δάσος, όπως για παράδειγμα η ρητινοπαραγωγή αλλά και η υποστήριξη των λεωπαραγωγών που θα ξαναδούνε σοδειά μετά από χρόνια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Ανδρουλάκης στο ζήτημα της ανακατασκευής των καμένων σπιτιών που είχαν χαρακτηριστεί κίτρινα με δεδομένο το χαμηλό ποσό αποζημίωσης ανά τετραγωνικό μέτρο. Θα είμαστε στο πλευρό σας, ξέρουμε τα προβλήματα. Ξέρω τις αδυναμίες, ξέρω πολύ καλά πόσο ακριβά πληρώσατε το επιτελικό χάος του κ. Μητσοτάκη και κατά τη διάρκεια της καταστροφής, αλλά δυστυχώς και μετά με όλες αυτές τις καθυστερήσεις που υπάρχουν εις βάρος των κατοίκων και του δικού σας Δήμου αλλά και των υπόλοιπων Δήμων που είχαν επιλυγεί από την καλλιέργεια. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Εστίας Εδιψού επισήμανε ότι δεν μπορεί να γίνει ο δρόμος μισός, να φτάνει μέχρι τη Στροφιλιά, μέχρι τη Λίμνη, μέχρι τα Ψαχνά. Υπάρχουν προβλήματα που έρχονται από παλιά, όπως είναι το ζήτημα της υγείας. Από σήμερα, οι ειδικευόμενοι γιατροί μετακινούνται από το Κέντρο Υγείας Εστίας για να κάνουν εφημερίες στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, πράγμα που σημαίνει ότι υποβαθμιζόμαστε ακόμα περισσότερο. Ο δρόμος είναι το μείζον. Πρέπει να γίνει ο δρόμος ολόκληρος. Δεν μπορεί να γίνει ο δρόμος μισός, να φτάνει μέχρι τη Στροφιλιά ή μέχρι τη Λίμνη ή μέχρι τα Ψαχνά. Τα προβλήματα, υπάρχουν προβλήματα που έρχονται από παλιά, όπως είναι το ζήτημα της υγείας. Ήδη έχουμε ειδικευμένους γιατρούς στο Κέντρο Υγείας Εστίας να πηγαίνουν να κάνουν εφημερίες στο νοσοκομείο της Χαλκίδας από σήμερα. Πράγμα που σημαίνει ότι υποβαθμιζόμαστε ακόμη περισσότερο. Και βέβαια αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και έξω από όσα έχουμε συγκριθεί σαν πολιτεία, είναι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του πλημμυρικού κινδύνου.